Σήμερα, από εδώ, από το κέντρο της, του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, αυτή η μαζική μαχητική συγκέντρωση δηλώνει ξεκάθαρα ότι οι φοιτητές μπορούμε να ανοίξουμε μαζί ένα νέο δρόμο, να βαδίσουμε μαζί στο δρόμο της ανατροπής, να γίνει πράξη το σύνθημα της σημερινής εκδήλωσης και στις φοιτητικές εκλογές σε λίγες μέρες με πανσπουδαστική παντού πρώτη δύναμη. Για δυνατούς, ζωντανούς, μαχητικούς φοιτητικούς συλλόγους ικανούς να ανατρέψουν τα νέα αντιλαϊκά εκπαιδευτικά σχέδια, τα σχέδια της κυβέρνησης για την πανεπιστημιακή αστυνομία, στήριγμα στους φοιτητές και τις οικογένειές τους, ιδίως τώρα σε στιγμές έντασης της αντιλαϊκής επίθεσης. Τώρα που φορτώνουν πιο πολλά βάρη στις πλάτες του λαού για τα κέρδη των λίγων. Έτοιμους φοιτητικούς συλλόγους να οργανώσουν την πάλη των φοιτητών απέναντι στην πολεμική εμπλοκή της χώρας, στα επικίνδυνα σχέδια που ετοιμάζουν για όλη την περιοχή. Τώρα είναι πιο σημαντικό να δυναμώσει το φοιτητικό κίνημα στο πλάι του εργατικού λαϊκού κινήματος για να ακουστεί πιο δυνατά η φωνή της διεκδίκησης για δωρεάν σπουδές με επαρκή κρατική χρηματοδότηση των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, για επιστημονική γνώση και ειδίκευση υψηλού επίπεδου που θα εξασφαλίζεται από το ίδιο το πτυχίο, για να αποτελεί το πτυχίο τη μοναδική προϋπόθεση για δουλειά, χωρίς πανάκριβα πιστοποιητικά πανάκριβες εξετάσεις, γιατί η νέα γενιά μπορεί και πρέπει να ζήσει καλύτερα από τις προηγούμενες. Για μόνιμη και σταθερή δουλειά, με δικαιώματα στο αντικείμενο των σπουδών σας. Για επιστήμη και έρευνα που θα τίθεται άμεσα στην υπηρεσία των κοινωνικών λαϊκών αναγκών. Ήδη εδώ στη Θεσσαλονίκη οι φοιτητές, οι καθηγητές, οι εργαζόμενοι του ΑΠΙΘΙΤΑ με τη μαχητική αποφασιστική σας στάση αποδείξατε τη δύναμη που έχει ο οργανωμένος αγώνας. Κάνατε κουρελόχαρτο τα σχέδια της κυβέρνησης για την περιβόητη πανεπιστημιακή αστυνομία. Τα βάλατε με τους φασίστες, τους απομονώσατε μαζί με το λαϊκό εργατικό κίνημα. Διεκδικήσατε και κερδίσατε το δικαίωμά σας για δωρεάν σίτηση. Αντιμετωπίσατε προσπάθειες καταστολής του αντιιμπεριαλιστικού κινήματος. Αλλά και οι συμφοιτητές σας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας, του ΔΠΑΕ, μίλησαν και έσπασαν το απόστημα της βίας και νοθείας που είχε επιβληθεί για δεκαετίες στο πρώην ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Οργανώθηκαν στους συλλόγους τους, πήραν την κατάσταση στα χέρια τους, ανέδειξαν την πανσπουδαστική σε πρώτη δύναμη στις εκλογές των συλλόγων τους. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, τώρα είναι πιο κρίσιμο να βαδίσουμε μαζί στον ίδιο δρόμο για να ανατραπούν όλα αυτά που έχουν γίνει θηλιά στο λαιμό του λαού και της νεολαίας, για να αντιμετωπίσουμε όλα όσα βλέπουμε γύρω μας και μας ανησυχούν. Μπορούμε να βαδίσουμε μαζί, ακόμη κι αν υπάρχουν πράγματα που διαφωνούμε, που μας χωρίζουν. Μπορούμε να βαδίσουμε μαζί όλοι όσοι ανησυχούμε, για παράδειγμα, για τον κίνδυνο γενίκευσης του ιμπεριαλιστικού πολέμου μετά την απαράδεκτη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Όσοι
αγωνιούμε και αγανακτούμε για την κραυγαλαία νατοϊκή προπαγάνδα. Όλοι όσοι αρνούμαστε να διαλέξουμε στρατόπεδο ληστών είτε των Ρώσων είτε των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ. Αρνούμαστε να στοιχηθούμε πίσω από τη ΣΥΠΑ, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί εκεί είναι ενταγμένη η ελληνική κυβέρνηση. Άλλα κόμματα για λογαριασμό των συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου. Και ξέρουμε ότι ένα σημαντικό κομμάτι της νεολαίας ακούει, μαθαίνει και συμφωνεί με τη θέση και τη στάση του ΚΚΕ για τον πόλεμο. Γι' αυτό ανησυχούν τα επιτελεία τους. Γι' αυτό και κατέβασαν βίντεο από το YouTube στελέχους μέλους του πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ που εξηγούσε τη θέση μας για τον πόλεμο. Τόση είναι η ελευθερία τους, η περιβόητη δυτική ελευθερία που διαφημίζουν στο σύστημά τους. Μπορούμε να βαδίσουμε μαζί. Όσοι δεν συμφωνούμε με τη συμμετοχή και εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο, όσοι δεν θέλουμε η χώρα μας, ο λαός μας να γίνει θύτης άλλων λαών, με κίνδυνο τελικά αυτός να γίνει το επόμενο θύμα. Όσοι αρνούμαστε ο τόπος μας να γίνεται ένα ορμητήριο πολέμου. Μια θέση δίπλα και μαζί με το ΚΚΕ και την ΚΝΕ. Επίσης έχουν όλοι οι φοιτητές, όλες οι φοιτήτριες που βλέπουν μπροστά τους το Γολγοθά που τους περιμένει μετά το πτυχίο με ένα ατέλειωτο κυνηγητό νέων δεξιοτήτων, νέων πτυχίων, σεμιναρίων, με την ετεροαπασχόληση να βασιλεύει και τη μισή δουλειά, τη μισή ζωή δηλαδή, να κυριαρχεί για τη νέα γενιά. Όσοι παλεύουν μαζί με τις σπουδές τους και για το μεροκάματο, για την καθημερινή επιβίωσή τους από την ακρίβεια στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, στην ενέργεια, όσοι ζουν ήδη έναν άλλον πόλεμο που ξεκίνησε πριν από αυτό τον πόλεμο. Θα βρεθούμε πλάι-πλάι με όλα τα νέα παιδιά που ετοιμάζονται για το δικό του survivor της καλοκαιρινής σεζόν. Τους λέμε, δεν είστε μόνοι, σηκώστε το κεφάλι, έχετε δικαιώματα, δεν θα μετατρέψουν τη νέα γενιά σε σύγχρονους καλοκαιρινούς σκλάβους για τα κέρδη των αφεντικών. Μαζί με τους κομμουνιστές, μαζί με τα σωματεία, παλέψτε για αξιοπρεπείς συνθήκες δουλειάς, για δουλειά με δικαιώματα, χωρίς απλήρωτες υπερορίες. Είμαστε μαζί με όποιον παίρνει κουράγιο από το βαρύ ζεϊμπέκικο που έχουν χορέψει οι εργάτες της Κόσκο, την εργοδοσία στο λιμάνι του Πειραιά, από τον αγώνα των εργατών της Λάρκο. Είμαστε μαζί με όποιον σήκωσε κεφάλι με τις κατακτήσεις των οικοδόμων και άλλων κλάδων. Με όλους τους φοιτητές της Θεσσαλονίκης που πλημμύρισαν τους δρόμους αυτής της πόλης επανειλημμένα τα δύο τελευταία χρόνια χωρίς να περιμένουν τίποτα από παλιούς και νέους δήθεν σωτήρες. Απευθυνόμαστε όμως πιο πολύ σε όλους όσοι τα ακούν αυτά ίσως για πρώτη φορά. Είμαστε το μόνο κόμμα, η μόνη πολιτική δύναμη μέσα στο λαό που μπορούμε να σας κοιτάξουμε καθαρά στα μάτια και να σας απευθυνθούμε ανοιχτά. Γιατί εμείς δεν φύγαμε ποτέ από το πλάι του λαού, από το πλάι της νεολαίας. Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ μπήκαν μπροστά όλα αυτά τα χρόνια στις δύσκολες και πρωτόγνωρες συνθήκες της πανδημίας, χωρίς να κάνουμε ούτε μια στιγμή πίσω, για να υπερασπιστούμε την υγεία του λαού μας, να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της πανδημίας, για να σπάσουν οι απαγορεύσεις, η καταστολή ενάντια στο λαϊκό κίνημα, η προσπάθεια να μπει σε καραντίνα
η λαϊκή διεκδίκηση. Για να μην περάσει η κλιμάκωση της επίθεσης στα εργασιακά δικαιώματα της δικής σας γενιάς, που οργάνωσαν κυβέρνηση μαζί με το κεφάλαιο, αξιοποιώντας και την πανδημία του COVID. Για να ανοίξουν οι σχολές των ΑΕΗ με όλους τους απαραίτητους όρους, για να γίνετε ξανά φοιτητές με ανοιχτές τις σχολές σας. Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ ήμασταν και θα είμαστε εδώ. Εγγύηση για το λαό σε όλες τις κρίσιμες στιγμές, γιατί μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Γι' αυτό και τώρα, μέσα στις δύσκολες συνθήκες του πολέμου, της απαράδεκτης ρώσικης εισβολής στην Ουκρανία, είμαστε πολύ περήφανοι για τη στάση του κόμματός μας. Γιατί το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που λέει ξεκάθαρα ο λαός μας δεν πρέπει να διαλέξει στρατόπεδο ληστών. Πρέπει εδώ και τώρα μαζί με άλλους λαούς να δυναμώσει η πάλη του, να σπάσουν τα δεσμά όλων αυτών που αλυσοδένουν τους λαούς. Μπορούν να βρουν την ελπίδα στην οργάνωση, στην πάλη για τα δικά τους αποκλειστικά συμφέροντα. Αυτή η πάλη είναι παρακαταθήκη για το λαό, για τη νέα γενιά της χώρας μας. Γι' αυτό δίνουμε τη μάχη για να σταματήσει η συμμετοχή και εμπλοκή της Ελλάδας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και σε κάθε άλλη ιμπεριαλιστική αποστολή. Ας μας πούν αυτοί που υποτίθεται είναι πάντα με τη μεριά δήθεν του αμυνόμενου. Αλήθεια, εναντίον ποιου αμύνονται τα ελληνικά στρατεύματα που στέλνουν μέχρι και τη Μοζαμβίκη? Εναντίον ποιου αμύνονται οι ελληνικές φρεγάτες στη Σομαλία ή τα ελληνικά όπλα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα? Στην πραγματικότητα, για να μην μείνει η αστική τάξη της Ελλάδας έξω από τη μοιρασιά, ανεβάζουν επίπεδο στην άμεση ελληνική εμπλοκή. Με αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία και άλλοι, με μετακίνηση ελληνικών στρατιωτικών τμήματων στην Ανατολική Ευρώπη σε νατοϊκούς σχηματισμούς όπως στη Βουλγαρία, με παράδοση υποδομών της χώρας για τη μεταφορά των νατοϊκών και αμερικάνικων δυνάμεων και βάλε. Γι' αυτό έφεραν και ψήφισαν χτες βράδυ άρον-άρον την Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία για τις βάσεις στη Βουλή, αφού βέβαια πρώτα την είχε προετοιμάσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν μετατρέψει όλη τη χώρα σε ένα απέραντο πολεμικό ορμητήριο. Θέλουν τη Θεσσαλονίκη λιμάνι υποδοχής νατοϊκών και αμερικάνικων στρατευμάτων. Δεν θα τους περάσει όμως. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης θα μείνει λιμάνι των λαών και όχι ορμητήριο για τους μακελάριδες των λαών. Να το ξέρουν. Ο λαός της Θεσσαλονίκης θα τους περιμένει πάντα με τον ίδιο τρόπο. Είτε θα τους στέλνει στη λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης, είτε θα σημαδεύει με τις κόκκινες μπογιές τα οχήματά τους για να ξέρουν όλοι ότι αυτά τα οχήματα είναι βαμμένα με αίμα, αγγελιοφόροι πολέμου και όχι της ειρήνης. Γι' αυτό άλλωστε και ενοχλήθηκαν τόσο πολύ από την παλικαρίσια στάση των στελεχών και μελών του ΚΚΕ και της ΚΝΕ πριν από ένα περίπου μήνα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Η μαχητικότητά τους έδειξε ότι ο λαός μας, η νεολαία, δεν θα υποχωρήσει. Θα συνεχίσει να φωνάζει καμιά εμπλοκή στον πόλεμο, έξω οι βάσεις του θανάτου από την πατρίδα μας. Η εμπλοκή όμως έχει προχωρήσει και ένα βήμα παραπάνω. Θέλουν να μετατρέψουν και τα πανεπιστήμια σε εργαστήρια πολεμικής βιομηχανίας του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Αλήθεια,
οι φοιτητές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ο λαός μας γενικότερα, τι θα κερδίσουν από αυτό? Μήπως θα βελτιωθούν οι υποδομές στις σχολές, τα εργαστήρια? Γιατί την ώρα που χρησιμοποιείται πανάκριβος εξοπλισμός για ανατοϊκή έρευνα, οι υποδομές των πανεπιστημίων ρημάζουν. Μήπως γίνεται τίποτα από όλα αυτά για τις πραγματικές αμυντικές ανάγκες, όπως λένε, της χώρας, όταν έχουν διαλύσει την ελληνική αμυντική πολεμική βιομηχανία, όταν προετοιμάζουν όπλα και συστήματα για χρήση αποκλειστικά και μόνο σε ανατοϊκές αποστολές που καμιά σχέση δεν έχουν με την άμυνα της χώρας? Ο λαός και η νεολαία το μόνο που κερδίζουν είναι φόβο, ανασφάλεια, μην τυχόν και γίνουν στόχος αντιπίνων, μαγνήτης επιθέσεων, όπως καθημερινά προειδοποιούν οι Ρώσοι. Αλλά και όλα τα υπόλοιπα κέρδη που του υπόσχονται από την αναβάθμιση δήθεν της χώρας μέσα από την πιο ενεργή εμπλοκή, δεν αφορούν όμως την αναβάθμιση της δικής μας ζωής, αλλά τα συμφέροντα μιας χούφτας μονοπωλιακών ομίλων. Μια χούφτα καπιταλιστές θα ωφεληθούν από τη μετατροπή της Ελλάδας σε κόμβο μεταφοράς, ενέργειας, εμπορευμάτων, και όχι ο λαός που τον κοροϊδεύουν τα αστικά επιτελεία ότι θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη ασφάλεια, θα απαλλαγεί από την ενεργειακή φτώχεια. Όλα αυτά που το ΚΚΕ τολμά να πει στο λαό και τα αποκαλύπτει συνεχώς, πονάνε το ίδιο το σύστημα και τα διάφορα παπαγαλάκια του. Διαστρεβλώνουν με μανία τις θέσεις του ΚΚΕ. Φτάνουν στο σημείο να μιλούν για πουτινάκια και άλλα φεδρά. Μα καλά, δεν είδαν τη μεγαλειώδη συγκέντρωση στη ρώσικη πρεσβεία του ΚΚΕ? Αλήθεια, ποιο άλλο κόμμα στην Ελλάδα κινητοποιήθηκε έτσι μαζικά αμέσως έξω από τη ρώσικη πρεσβεία για την απαράδεκτη εισβολή στην Ουκρανία? Δεν είδαν τις τόσες ανακοινώσεις καταδίκης της ανεργικής κυβέρνησης της Ρωσίας, που έφτασε στο σημείο να στείλει στρατεύματα πριν από λίγους μήνες πριν τον πόλεμο για να καταστήλει την εργατική, πραγματικά λαϊκή εξέγερση των εργατών του λαού στο Καζαχστάν? Και δεν μένουν μόνο εκεί, αλλά βρίσκουν την ευκαιρία να πάνε και ένα βήμα παρακάτω. Δεν τους φτάνουν τα εκατομμύρια που έχουν δώσει για την αντικομμουνιστική διαστρέβλωση της ιστορίας. Τώρα θέλουν να μας πείσουν και από πάνω ότι ο Πούτιν και η σημερινή καπιταλιστική Ρωσία είναι και συνεχιστές της Σοβιετικής Ένωσης. Αυτοί που τη διέλυσαν και ανέτρεψαν το σοσιαλισμό τους παρουσιάζουν ως συνεχιστές. Τα έχουμε δει, τα έχουμε ακούσει όλα πλέον. Εδώ τους ταιριάζει το αραμπάδες και καρούλια, ραπανάκια και μαρούλια, μια παντόφλα στο κρεβάτι, βάσανα που έχει αγάπη, ωραία που είναι η λιβαδιά χωρίς καμιά αιτία. Άλλο όμως προσπαθούν να κρύψουν, και δεν είναι τόσο για γέλια αλλά για κλάματα. Προσπαθούν να κρύψουν με τέτοιες απελπισμένες προσπάθειες ότι ο κόσμος που έχτιζαν επί 30 χρόνια μετά την ανατροπή του σοσιαλισμού γκρεμίζεται πλέον με κρότο. Υπόσχονταν διαρκή ειρήνη και ευημερία και έσπηραν πολέμους, επεμβάσεις, ξεριζωμό, προσφυγιά σε όλη την Ιφίλιο. Εγγυούνταν υποτίθεται την αηφόρο και διαρκή ανάπτυξη και έφεραν νέες οικονομικές κρίσεις, ανεργία, τσακισμένους μισθούς και χειρότερο βιωτικό επίπεδο για εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους. Μίλησαν για το τέλος της ιστορίας, όμως το καζάνι σιγοβράζει. Οι λαοί συνεχίζουν να αντιστέκονται, να οργανώνουν την αντεπίθεσή τους. Πιο πολύ απ' όλα όμως
έχει καρφωθεί σαν σφήνα στο μυαλό τόσο των νατοϊκών όσο και των Ρώσων αστών που εκπροσωπεί ο Πούτιν, ένα πράγμα, ότι 30 χρόνια μετά ακόμα η καρδιά εκατομμυρίων νέων σε όλο τον κόσμο και ειδικά σε αυτές τις χώρες πάλεται, δονείται όταν βλέπει την κόκκινη σημαία. Συγκινείται, εμπνέεται όταν αντικρίζει την ιστορική φωτογραφία που τραβήχτηκε 77 χρόνια πριν τέτοιες μέρες στο Βερολίνο με την κόκκινη σημαία να καρφώνεται στο Reichstag και να αποτελειώνει το ναζιστικό φασιστικό τέρας. Γιατί τους υπενθυμίζει ότι οι λαοί τελικά θα νικήσουν. Θα τα καταφέρουν όσο αρνητικός κι αν είναι σήμερα ο συσχετισμός. Κάθε νέος και νέα, κοιτώντας πιο προσεκτικά όλα όσα συμβαίνουν τους τελευταίους μήνες, μπορεί να βγάλει ορισμένα κρίσιμα συμπεράσματα. Τα αστικά κόμματα δεν κρατούν ούτε τα προσχήματα, αφού η συνένεση της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ, ειδικά στο ζήτημα της εμπλοκής της χώρας στον πόλεμο, βγάζει μάτι. Οι διαφωνίες τους είναι τόσο τρομακτικές που θα ήθελα να ξανακούστε, παρότι τις ξέρετε μερικές. Θα στέλνουνε, αναρωτιούνται στο Ζελένσκι μόνο Καλάσνικοφ ή και Κράνι. Θα χειροκροτάνε τους Ναζί του Αζόφ μέσα στη Βουλή όρθιοι ή καθιστοί. Θα στέλνουν τις ελληνικές δυνάμεις με προφορική εντολή ή με επίσημο έγγραφο με βούλα του ΝΑΤΟ ή έστω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τόσο μεγάλες είναι οι διαφορές τους. Τους ακούτε τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Τσίπρα και τους εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ με τι διαφωνούνε μέσα στη Βουλή. Όμως όλοι τους έχουν συμφωνήσει στα πιο κρίσιμα, που είναι η λειτουργία των βάσεων των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ, η διάθεση όλων των υποδομών, λιμανιών, αεροδρομίων, του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου για να περνάνε νατοϊκά στρατεύματα, ο εξοπλισμός για να πηγαίνουν στις επιχειρήσεις στην Ανατολική Ευρώπη. Και αυτά έχουν τη σφραγίδα και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό όλο ξερογλύφονται μεταξύ τους για τα μετεκλογικά σενάρια, για το πώς, με ποια σύνθεση και πότε ποιος από αυτούς θα σχηματίσουν κυβέρνηση και συνεργασίας μεταξύ τους. Φίλοι και φίλες, η δική του σύμπλευση δεν εξαντλείται μόνο στο θέμα της εμπλοκής στον πόλεμο. Η δική του κοινή στρατηγική, η συμφωνία, είναι που έχει καταδικάσει το λαό μας και ειδικά την νεολαία σε ενεργειακή φτώχεια, από την ακρίβεια, από τα μεγάλα προβλήματα με τις άδειες τσέπες. Οι επιμέρους βέβαια υπαρκτές πολιτικές διαφορές τους, μόνο για να ρίχνουν στάχτη στα μάτια του λαού και της νεολαίας είναι. Με ένα στόμα, μια φωνή, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ και το ΜΕΡΑ25 συμφωνούσαν να εγκαταληφθεί ο λιγνίτης, η παραγωγή του, ένα στρατηγικό φθηνό καύσιμο ηλεκτροπαραγωγής που διαθέτει σε αυθονία η χώρα μας, και να επιδοτηθούν, λέγαν, με δισεκατομμύρια τα κοράκια των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι αυτοκινητοβιομηχανίες της ηλεκτροκίνησης και άλλοι τέτοιοι. Έχουν αιτία όμως οι πανάκριβες τιμές στο ρεύμα και δεν φταίει απλά και μόνο ο πόλεμος, όπως παρουσιάζεται. Η δική τους πολιτική μετέτρεψε το λιγνίτη σε πανάκριβο με τεχνητό τρόπο, με τους περιβόητους φόρους ρήπων. Από κοινού
όλα τα κόμματα του συστήματος συμφώνησαν να φτιαχτεί ειδικό χρηματιστήριο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για να κερδοσκοπούμε τα δικαιώματα εκπομπής ρήπων, μάλλον από την πολλή ευαισθησία τους, και επέλεξαν το μεταβατικό αέριο ως μεταβατικό καύσιμο, το φυσικό αέριο ως μεταβατικό καύσιμο για όσο δεν επαρκούν ακόμα οι ανανεώσιμες πηγές. Οδήγησαν ολόκληρες πόλεις να επιλέξουν μαζικά τα λαϊκά σπίτια το φυσικό αέριο, όπως και εδώ στη Θεσσαλονίκη, και τώρα το πληρώνουν πανάκριβα. Οι ίδιες εταιρείες που ξαφνικά είδαν το φως το αληθινό και αποφάσισαν να σηκώσουν τη σημαία της προστασίας του περιβάλλοντος ήταν που οδήγησαν στην καταστροφή του περιβάλλοντος. Οι ίδιες είναι που τώρα δεν έχουν θέμα να επαναφέρουν τις συμβατικές πηγές ενέργειας προκειμένου να κερδίσουν ξανά στις πλάτες των λαών. Το ΚΚΕ από τότε εξηγούσε, αποκάλυπτε, ότι όλα αυτά καμιά σχέση με το περιβάλλον δεν έχουν, αλλά είναι ο τρόπος που βρήκαν για να απαξιώσουν επενδυμένο κεφάλαιο και υποδομές και να δώσουν κερδοφόρα διέξοδο σε άλλα μεγάλα κεφάλαια που έχουν συσσωρεύσει. Τα υποτιθέμενα μέτρα δε που ανακοίνωσε η κυβέρνηση μόνο ως ανέκδοτο μπορούν να ακουστούν. Δεν ξέρουν ότι ήδη τα μέτρα ενίσχυσης εξανεμίστηκαν από τις πρώτες κιόλας μέρες, όπως και τα προηγούμενα, αφού οι τιμές στα προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης αλλάζουν από το βράδυ ως το επόμενο πρωί και οι μισθοί παραμένουν συνεχώς καθυλωμένοι. Πάνω από 10 χρόνια έχουν περάσει από την προηγούμενη οικονομική κρίση και ο βασικός μισθός παραμένει ακόμα πιο χαμηλός από ό,τι ήταν πριν από αυτή. Η κυβέρνηση δεν έχει σκοπό να πάρει ουσιαστικά μέτρα για να χτυπήσει πραγματικά την ενεργειακή φτώχεια και την ακρίβεια. Το αστείο αυτό παρατράβηξε. Ειδικά η νεολαία και οι φοιτητές πρέπει να μπουν χωρίς άλλη χρονοτριβή μπροστά για να διεκδικήσουν συγκεκριμένα πράγματα εδώ και τώρα, όπως ειδικό φοιτητικό επίδομα ενοικίου, κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής από όλους τους λογαριασμούς ρεύματος, απαλλαγή όλων των φοιτητών από τα δημοτικά τέλη, αύξηση του κατώτατου μισθού, υπογραφή συλλογικών συμβάσεων με αυξήσεις μεγαλύτερες του πληθωρισμού, ειδικά για τους φοιτητές που δουλεύουν εποχιακά σεζόν ή κάνουν πρακτική, να εργάζονται με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, με μισθό με βάση την κλαδική συλλογική σύμβαση ή τον κατώτατο μισθό που δεν μπορεί να είναι κάτω από 825 ευρώ. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν πλέον, πιστεύουμε, αρκετή πείρα, ακόμα και αυτοί που είναι στο πρώτο ή στο δεύτερο έτος. Ξέρουν από πρώτο χέρι ποιο είναι το περιβόητο επιχειρηματικό πανεπιστήμιο που σχεδίασαν όλες οι ως τώρα κυβερνήσεις. Ξέρουν τι σηματοδότησαν για τις σπουδές τους οι αλλαγές που προώθησε με μεγάλο πάθος η κυρία Κεραμέως, η Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να μάθουν τι θα φέρουν οι επόμενες αλλαγές που έχει ήδη στα σκαριά και που είναι δική της υπόθεση, είναι δική σας πλέον υπόθεση της φοιτητικής κοινότητας να εμποδίσετε την εφαρμογή τους. Η Νέα Δημοκρατία, συνεχίζοντας το έργο του ΣΥΡΙΖΑ και των προηγούμενων, δημιουργεί ένα πανεπιστήμιο πλήρως απομακρυσμένο από τις ανάγκες των φοιτητών. Και όσο θα απομακρύνεται, τόσο θα μεγαλώνει η ανάγκη τους να το περιφρουρούν, να το προστατεύουν, εντός εισαγωγικών αυτά εξυπακούεται, από τις διεκδικήσεις των φοιτητών,
Γι' αυτό φέρνουν και την πανεπιστημιακή αστυνομία. Γιατί πώς να ταιριάξει ένα πανεπιστήμιο με όσα έχουν ανάγκη οι φοιτητές, οι φοιτήτριες, όταν αντί για ενισχυμένη μόρφωση, για ολοκληρωμένη γνώση, προσφέρει πετσοκομμένα προγράμματα σπουδών που θα οδηγούν απλά σε κάποιες δεξιότητες. Ας το ονομάσουν κέντρο δεξιοτήτων και όχι πανεπιστήμιο, για να μην κοροϊδεύουν και τον κόσμο. Αντί για χρηματοδότηση για την κάλυψη των αναγκών των φοιτητών, φέρνουν την ονομαζόμενη αυτονομία των ΑΕΗ, δηλαδή την αναζήτηση χορηγών για να λειτουργούν τα τμήματα. Και πώς ακριβώς θα καλυφθούν οι ανάγκες των φοιτητών? Όλες οι ανάγκες, σε σίτηση, σε στέγαση, σε βιβλία, σε υποδομές. Εκτός κι αν σκοπεύουν να δίνουν μια θέση στις εστίες με giveaway. Έτσι που το πάνε, αντί για πτυχία που θα οδηγούν σε πλήρη εργασιακά δικαιώματα και δουλειά με βάση το αντικείμενο σπουδών που διεκδικούμε, θα προσφέρουν μόνο πιστοποιητικά παρακολούθησης μαθημάτων, πτυχιούχους στην εξυπηρέτηση τουριστών. Μετατρέπουν για πολλά χρόνια τους απόφοιτους πολλών σχολών που δουλεύουν κυρίως σεζόν για να πληρώνουν τα πανάκριβα δίδακτρα των μεταπτυχιακών. Οι φοιτητές όμως ξέρουν πλέον από πρώτο χέρι τι σημαίνει η περίφημη δίθεν ευεργετική επιχειρηματική δράση που θα μετέτρεπε τάχατες τα ελληνικά πανεπιστήμια και σε ευρωπαϊκά. Οι φοιτητές όμως καταλαβαίνουν ότι αυτό σημαίνει απαράδεκτες υποδομές στις Λέσχες, με τα ποντίκια να κυκλοφορούν στη Λέσχη του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Σημαίνει εργολάβη στις Λέσχες σύντησης και εκβιασμοί στους φοιτητές για μεγαλύτερες επιδοτήσεις. Σημαίνει άθλιες συνθήκες στις εστίες, γιατί οι δαπάνες, λένε, είναι μη επιλέξιμες. Βιβλία που θα δίνονται μόνο ψηφιακά, όταν ένας φοιτητής της νομικής ή της ιατρικής, για παράδειγμα, πρέπει να διαβάσει χιλιάδες σελίδες. Ελλείψεις σε καθηγητές σημαίνει ελλείψεις σε προσωπικό καθαριότητας, εκατομμύρια για την έρευνα των επιχειρήσεων και ψίχουλα για την έρευνα που αφορά στις πραγματικές λαϊκές ανάγκες. Αλήθεια, όλοι αυτοί οι κύριοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυβερνήσεων, οι διάφοροι χαρτογιακάδες του συστήματος που σχεδίασαν ένα τέτοιο πανεπιστήμιο, αναρωτήθηκαν τι θυσίες κάνει μια λαϊκή οικογένεια για να σπουδάσει τα παιδιά της. Με ποιο δικαίωμα παίζουν με τα όνειρα, με τις προσδοκίες, με τις ελπίδες της νέας γενιάς? Πώς στέλνουν χιλιάδες παιδιά σε άλλες πόλεις? Πώς κλείνουν, συγχωνεύουν τμήματα μέσα σε μια νύχτα, όπως το ΔΥΠΑΕ εδώ στη Θεσσαλονίκη, ή όπως ετοιμάζονται να κάνουν στις ξενόγλωσσες σχολές? Ποιοι είναι αυτοί ακριβώς που θα δείξουν, κουνώντας μάλιστα το δάχτυλο στην νεολαία, ότι δήθεν δεν ξέρει, λέει, να φτιάχνει το βιογραφικό της και γι' αυτό δεν βρίσκει δουλειά? Εμείς ξέρουμε και πιστεύουμε ότι αυτοί που φοιτούν σήμερα μέσα στα πανεπιστήμια, η νέα γενιά των εργαζομένων, δηλαδή όλοι εσείς, μπορεί, αν το θελήσετε, να φέρετε τα πάνω κάτω στη χώρα. Είστε ικανοί να φτιάξετε, να φτιάξουμε μια κοινωνία καλύτερη, πολύ καλύτερη από αυτή που μεγαλώσαμε. Να κατακτήσετε με τους αγώνες σας όλα όσα σας στερούν. Καλούμε τον καθένα, την κάθε μια, να πάρει θέση σε αυτόν τον αγώνα, μέσα στο κίνημα, με όπλο την πρόταση του ΚΚΕ για το Πανεπιστήμιο των Σύγχρονων Αναγκών μας σε μια νέα κοινωνία. Να στείλουν... Ναι!
Οι φοιτητές μπορούν να στείλουν στα σκουπίδια το νέο νόμο υποβάθμισης των σπουδών που ετοιμάζει η κυβέρνηση. Όπως πάγωσαν την είσοδο της πανεπιστημιακής αστυνομίας και την εφαρμογή του νόμου Κεραμέως Χρυσοχοΐδη. Όπως έβαλαν εμπόδια στην επιχειρηματική λειτουργία των ΑΕΗ. Όπως κατάφεραν να αφήσουν στα χαρτιά μια σειρά διατάξεις των προηγούμενων νόμων, τις οποίες τώρα επαναφέρει βέβαια η κυβέρνηση με κάποιο νέο περιτύλιγμα. Το ΚΚΕ έχει ολοκληρωμένη πρόταση για τα πανεπιστήμια, για τις σχολές σας. Είναι η μόνη πρόταση που λέει ότι οι αξιοπρεπείς συνθήκες φοίτησης, εργασίας και ζωής δεν είναι πολυτέλεια, είναι αναγκαιότητα της εποχής. Συμβαδίζει με τις τεράστιες δυνατότητες που υπάρχουν. Είναι η μόνη πρόταση που αντιπαρατίθεται με το σύνολο της στρατηγικής του επιχειρηματικού πανεπιστήμιου και όχι μόνο με δευτερεύουσες πλευρές της. Είναι η μόνη πρόταση που υπερασπίζεται τον επιστημονικό χαρακτήρα των προγραμμάτων σπουδών και τη σύνδεσή τους με πλήρη εργασιακά κοινωνικά δικαιώματα των αποφύτων. Η πρόταση του Πανεπιστήμιου για το ΚΚΕ μπορεί να δώσει πνοή, να δώσει δυναμική, να δώσει αντοχή στους καθημερινούς αγώνες, ανοίγοντας το δρόμο για να μπορεί η επιστήμη να παίξει τον πραγματικό ρόλο της, να μπορεί το Πανεπιστήμιο να συμβαδίζει με την εποχή μας. Αναμφίβολα συντελούνται ελπιδοφόρες διεργασίες που πρέπει, πιστεύουμε, να εκφραστούν και στην κάλπη των φοιτητικών εκλογών. Ήδη στις πρώτες μάχες οι φοιτητές έδειξαν το δρόμο, όπως στις ΕΗ, στους μηχανικούς ΔΠΑΕ, στις εστίες του Απιθύτα. Τώρα παντού, πανσπουδαστική πρώτη δύναμη. Σε λίγες μέρες στις 18 του Μάη θα γίνουν οι φοιτητικές εκλογές. Μέχρι τώρα έχουν μιλήσει πολύ στο όνομα των φοιτητών. Τώρα είναι η ώρα να μιλήσετε εσείς. Στις φοιτητικές εκλογές έχετε μια ευκαιρία η φωνή της διεκδίκησης να ακουστεί πιο δυνατά. Τώρα κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν ήξερε, δεν άκουσε. Η πολιτική της κυβέρνησης μπορεί να καταδικαστεί πλατιά, καθαρά, μόνο με ψήφο στην πανσπουδαστική. Γιατί την επόμενη μέρα δεν θα μετατραπεί σε σαπουνόφουσκα που θα παραπέμπει όλα σε κάποιες επόμενες βουλευτικές εκλογές δήθεν εναλλαγή σωτήρων, μονοκομματικών κυβερνήσεων ή συνεργασίας που το μόνο που θα κάνουν είναι να ματώνουν ξανά το λαό, την νεολαία, και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Η φωνή της διεκδίκησης μπορεί να ακουστεί μόνο με ψήφο στην πανσπουδαστική, γιατί μόνο έτσι θα δυναμώσουν οι σύλλογοι που παλεύουν πανελλαδικά για τα προβλήματα των φοιτητών. Γιατί κάθε ψήφο στην πανσπουδαστική μετατρέπεται σε στήριξη στο δυνάμωμα του αγώνα που είναι αναγκαίο σήμερα. Ειδικά φέτος, 3 χρόνια μετά τις προηγούμενες εκλογές προ-καραντίνας, οι φοιτητές έχουν μια μεγάλη δυνατότητα να γίνει ένα ουσιαστικό αποφασιστικό βήμα μπροστά, να σπάσει για πρώτη φορά σε δεκάδες συλλόγους το απόστημα της διάλυσης, της ανοργανωσιάς, του συμβιβασμού που έχει επιβάλει η ΔΑΠ αλλά και άλλες δυνάμεις. Να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους τώρα, αυτή τη φορά, εκλέγοντας την πανσπουδαστική πρώτη δύναμη. Γιατί το κύριο είναι ποια δύναμη την επόμενη μέρα μπορεί να οργανώσει τον αγώνα, να συσπυρώσει ευρύτερες δυνάμεις, να διαμορφώσει προϋποθέσεις για να δυναμώνει το κίνημα και σε ποια
κατεύθυνση αυτό να κινηθεί. Απευθυνόμαστε ειδικά σε όσους ακόμα είναι διστακτικοί, είναι αναποφάσιστοι. Σε όσους σκέφτονται τι με αφορά, τι θα γίνει με τις φοιτητικές εκλογές. Ειδικά σε αυτούς τους νέους λέμε, ναι, σε αφορά, γιατί δύναμη όλων μας είναι όταν ενώνουμε τους προβληματισμούς μας, ενώνουμε τις σκέψεις μας, ενώνουμε τις φωνές μας. Όταν οργανωνόμαστε σήμερα εσείς τους φοιτητικούς συλλόγους σας και αύριο εσείς πάλι στα σωματεία σας. Αυτό κατάλαβαν οι συμφοιτητές σας στο ΔΥΠΑΕ. Αυτό κατάλαβαν οι εργάτες της Κόσκο. Οι μαζικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στο σωματείο τους 6 μήνες πριν δυνάμωσαν τον αγώνα τους, τις κατακτήσεις τους. Γιατί δεν υπάρχει νέος ή νέα που παλεύει για τις σπουδές του, που προβληματίζεται για τη ζωή και το μέλλον, που δουλεύει παράλληλα με τις σπουδές και δεν τον αφορά το πώς θα αλλάξουν αυτά προς το καλύτερο. Σκεφτείτε, το σίγουρο είναι ότι τα πράγματα δεν αλλάζουν όταν ο καθένας από όλους εμάς, αλλά και από άλλους που δεν είναι σήμερα εδώ, δεν συμμετέχουν στον αγώνα. Μόνο η ορμητική συμμετοχή όσων ακόμα διστάζουν μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Και ακριβώς αυτό ποντάρουν όσοι θέλουν να παλέψουν, όσοι οργίζονται για αυτά που συμβαίνουν γύρω τους. Νέοι και νέες, σήμερα δεν μπορεί να αλλάξει αποφασιστικά κάτι όσο η κυβερνητική παράταξη είναι πρώτη δύναμη στην πλειοψηφία των φοιτητικών συλλόγων. Τώρα πρέπει να κοντίνει όσο γίνεται περισσότερο. Είναι προϋπόθεση για τη ζωή, για τις σπουδές των φοιτητών. Ούτε όμως μπορεί να αλλάξει κάτι αν το όπλο της ψήφου σας ρίξει ψηφοδέλτια με άσφαιρα πυρά. Αν η ψήφο σας καταλήξει σε ψηφοδέλτια που κάθε χρόνο αλλάζουν ονόματα, που τα ψηφίζει σήμερα και αύριο μετατρέπουν την ψήφο σου σε αυταπάτες και τελικά σε αντιλαϊκές, αντιεκπαιδευτικές κυβερνητικές λύσεις. Όπως του ΠΑΣΟΚ που κυβέρνησε επί πολλά χρόνια και του ΣΥΡΙΖΑ που κυβέρνησε πιο πρόσφατα. Σίγουρα δεν μπορεί να αλλάξει κάτι με όσους μόνιμα αντιπαλεύουν την οργανωμένη διεκδίκηση, με όσους η αντικνέ, η αντιπανσπουδαστική εμπάθεια τους έχει γίνει δεύτερη φύση. Τώρα, απέναντι στο ενιαίο μπλοκ κατά των δικαιωμάτων της νέας γενιάς, οι φοιτητές μπορούν να αντιπαρατάξουν το δικό τους ενιαίο μπλοκ αγωνιστικών φοιτητικών συλλόγων. Οι χιλιάδες που ήδη συμπορεύονται με τα μέλη της ΚΝΕ στα πανεπιστήμια είναι μια μεγάλη παρακαταθήκη για τη συνέχεια. Τώρα, ακόμα και αυτές τις τελευταίες μέρες, μπορούν να γίνουν όλοι αυτοί πάρα πολύ περισσότεροι για να γίνουν πιο πολλές οι αιστείες αντίστασης και αγώνα, να γίνουν πιο πολλές οι χαραμάδες ελπίδας, να πληθύνουν τα χαμόγελα, να πολλαπλασιαστούν οι κατακτήσεις, να μετατραπεί κάθε σύλλογος, κάθε σχολή σε πραγματικό κάστρο αγώνα ζωντάνιας δημιουργίας. Για να παγώσουν τα χαμόγελα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και στους επίδοξους συνεχιστές της ίδιας αντιλαϊκής πολιτικής, είτε του ΣΥΡΙΖΑ είτε του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, για να γίνει το πράξη το σύνθημα και να αφήσουμε μόνος τους όσους έπαιξαν με τις ανάγκες των φοιτητών, όσους καταδίκασαν τις οικογένειάς σας στην ακρίβεια, την νεολαία σε μισή δουλειά με μισή ζωή, για να νιώθουν όλοι αυτοί που έχουν κοινά συμφέροντα, προσδοκίες, που έχουν κοινές στόχους και διεκδικήσεις, αυτοί που γνωρίζονται πολύ καλά μέσα στα αμφιθέατρα,
που έχουν βρεθεί στην ίδια γραμμή του αγώνα και που θα βρεθούν πολλές φορές ακόμα στο μέλλον. Η νεολαία, οι φοιτητές να ανοίξουν το δικό τους δρόμο. Μαζί είμαστε πιο δυνατοί. Με το ΚΚΕ και την ΚΝΕ σε κάθε σχολή να βαδίσουμε στο δρόμο της ανατροπής. Μόνοι τους και όλοι μας, όπως λέει και το σύνθημα της Πανσπουδαστικής. Με το ψηφοδέλτιο, με το γαΐφαλο της ελπίδας, της προοπτικής, με Πανσπουδαστική πρώτη δύναμη παντού, σε όλους τους συλλόγους Θεσσαλονίκης. Στις 18 του Μάη να γεμίσουν οι κάλπες των φοιτητικών εκλογών με τα ψηφοδέλτια της νίκης και του αγώνα. Όλοι στη μάχη, καμιά ώρα χαμένη για δυνατό φοιτητικό κίνημα. Ζήτω η ΚΝΕ, Πανσπουδαστική πρώτη δύναμη. Γεια σας, καλή δύναμη σε όλους και όλες. Θα νικήσουμε, θα τα καταφέρουμε, προχωράμε δυναμικά.